26 Οκτωβρίου 2020, 26 Οκτωβρίου του 1957, άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης, σε ηλικία 76, αν δεν κάνω λάθος, 76 ετών. Πάμε λίγο να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με την Κατερίνα Ζωγραφιστού, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη, 74 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Νίκος Καζαντζάκης. Να σας καλησπερίσω, κυρία Ζωγραφιστού, από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το μεγάλο συγγραφέα που σαν σήμερα, όπως το είπατε εσείς, έφυγε από τη ζωή στη Γερμανία, στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ο πιο μεταφρασμένος σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας, αυτός ο στοχαστής. Ναι. Δεν ξέρω... Μεγάλος στοχαστής. Είναι ο διεθνής μας. Είναι ο διεθνής μας. Αυτός και ο Καβάφης. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη στις μέρες μας είναι επίκαιρα, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Είναι. Και το λέω έτσι αμέσως χωρίς καμία επιφύλαξη, διότι αυτός ο ηρωισμός, εν πάση περιπτώσει, που ο Καζαντζάκης πάντα προβάλλεται, αυτός ο ηρωισμός προβάλλεται μέσα από τα έργα του, είναι πάντα επίκαιρος. Ηρωικοί μπορούμε να είμαστε στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι ανάγκη να πάμε σε μάχες και πολέμους για να δείξουμε έναν ηρωισμό. Η καθημερινή ζωή είναι μια ηρωική, μια πορεία ηρωική. Και ο Καζαντζάκης μας βοηθάει πολύ. Τα έργα του μας βοηθούν. Ναι, είναι πάντοτε επίκαιρα τα μηνύματα, τα έργα του, ο λόγος του. Ναι. Κυρία Ζωγραφιστού, εάν ζούσε σήμερα ο Νίκος Καζαντζάκης, πού θα επικεντρωνόταν, πιστεύετε? Δεν νομίζω πως θα επικεντρωνόταν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που έλεγε πάντα σε όλη του τη ζωή. Ανεβαίνουμε έναν ανήφορο. Πρέπει να ξεπερνάμε τις δυνάμεις μας και να φτάνουμε εκεί που δεν μπορούμε. Φυσικά αυτό είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά ίσως είναι και φαίνεται και ανέφικτο. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το χαμηλό επίπεδο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και να πάμε λίγο πιο πάνω, λίγο ψηλότερα. Να θυμηθούμε κι άλλον δημιουργό, το Σεφέρι, λίγο ψηλότερα. Νέα γενιά και Νίκος Καζαντζάκης. Βλέπουμε ότι η νέα γενιά έχει αγαπήσει αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα, τον σπουδαίο στοχαστή. Διαβάζει τα έργα του. Βέβαια, υπάρχουν προβλήματα με τη νέα γενιά, διότι τα έργα του Καζαντζάκη έχουν μέσα λεξιλόγιο, ένα λεξιλόγιο. Ήταν διαλεκτόφωνος και χρησιμοποιεί πολλές λέξεις που δεν είναι της κοινής ελληνικής. Έχει κάποιες δυσκολίες για τη νέα γενιά. Όμως, εμείς στην εταιρεία, η προσπάθεια που έχουμε κάνει να διαβαστεί σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, από απλό κόσμο, έχουν αποδώσει καρπούς. Δηλαδή, παρατηρούμε οι μαθητές διαβάζουν, τους αρέσει, οι φοιτητές διαβάζουν. Και οι αναγνωστικές ομάδες που δημιουργούμε από καιρού εις καιρών δίνουν καρπούς. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα παιδιά ρωτούν, μελετούν, γράφουν για τον Καζαντζάκη, τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους πάνω στα έργα του. Νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα αυτά. Είναι ένα στοίχημα για σας και για το έργο και για το στο επίκεντρο μάλλον της γενικότερης πρωτοβουλίας που λαμβάνεται να διαβαστεί ακόμα περισσότερο ο Καζαντζάκης. Είναι ένα στοίχημα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, διότι τι σημαίνει για έναν συγγραφέας να είναι συγγραφέας? Τι σημαίνει η μνήμη του? Η μνήμη του δεν σημαίνει να πηγαίνουμε μόνο στον τάφο, να του πηγαίνουμε λουλούδια. Η μνήμη του σημαίνει να διαβάζουμε τα έργα του. Οι συγγραφείς έχουν μόνο αυτό το παράπονο. Με θυμούνται άραγε. Διαβάζουν το έργο μου. Αυτό νομίζω είναι το στοίχημα. Ένα συγγραφέας ζει εφόσον διαβάζεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και νομίζω ότι ο Καζαντζάκης και συζητείται πολύ και διαβάζεται πολύ. Και δεν διαβάζεται μόνο στην Ελλάδα, διαβάζεται και στο εξωτερικό, διότι έχουμε λαμπρές μεταφράσεις στο εξωτερικό. Η άποψη, η γνώμη διεθνών προσωπικότητων για τον Νίκο Καζαντζάκη στις μέρες μας έρχεται σε επαφή καθημερινά με ανθρώπους εκτός Ελλάδας. Ναι. Ποια είναι? Είναι εξαιρετική. Την περασμένη εβδομάδα, λίγες μέρες πριν, είχαμε μία διεθνή συνάντηση διαδικτυακή. Όλη η διεθνής εταιρεία, όλη η συντονιστική επιτροπή από πάρα πολλές χώρες, συναντηθήκαμε διαδικτυακά. Ήταν πολύ συγκινητικό να μιλάνε η Αργεντινή, το τμήμα μας στην Αργεντινή, να μιλάει η Αγγλία, να μιλάνε οι χώρες από η Ιαπωνία.
από παντού για τον Καζαντζάκη. Είναι ένα εξαιρετικό, έτσι, μια εξαιρετική εμπειρία και για μένα και για όλους εμάς. Και βλέπουμε και πλάνα βέβαια αυτή τη στιγμή πράγμα. Από την κηδεία του Νίκου Καζαντζάκη 26 Οκτωβρίου του 1957. Πόσο τον αδίκησε η Ελλάδα κάποιες φορές. Όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές τον αδίκησε. Το αντίθετο συμβαίνει με το εξωτερικό. Όταν ο Καζαντζάκης εδώ επικρινόταν πάρα πολύ, στο εξωτερικό διαβαζόταν. Κυρία Ζωγραφιστού, χωρίς αυτές τις προκαταλήψεις που είχαμε εμείς. Ποιο έργο του Νίκου Καζαντζάκη είναι το αγαπημένο σας, πού θα στεκόσασταν? Εγώ στέκομαι στον καπετάν Μιχάλη. Μάλιστα. Το θεωρώ έτσι ένα πολύ άρτιο μυθιστόρημα, ιστορικό, εξαιρετικό. Βέβαια, το μεγάλο του έργο θεωρείται ο Ζορμπάς κατά τις γενικές γραμμές. Εγώ θεωρώ τα μυθιστορήματα του ότι είναι εξαιρετικά. Όλα του τα μυθιστορήματα, παρόλο που ο ίδιος τα θεωρούσε πάρεργο τα μυθιστορήματα. Μάλιστα. Αλλά νομίζω τον καπετάν Μιχάλη θα ξεχώριζα. Κυρία Ζωγραφιστού, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ, να είστε που καλά. Μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Βέβαια. Να μιλήσω για τον Καζαντζάκη. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.